στο χειρουργοφίλη της Θεσσαλονίκης, την Χριστίνα τη Χριστοφορίδου, που ήρθε και μας τίμησε, όπως βέβαια και όλος ο κόσμος που είναι σήμερα εδώ. Σήμερα παρουσιάζουμε την καινούργια μας συλλογή, Άνοιξη Καλοκαίρι 2015, Lina's Handmade Jewelry. Πέρα όμως από αυτό, εκτός από την παρουσίαση της καινούργιας συλλογής, μέρος των εσόδων της σημερινής μας εκδήλωσης θα δοθεί στο ειδικό σχολείο παιδιάς. Γιατί εκτός από το να προωθούμε τη δουλειά μας, πρέπει να βοηθάμε και τους γύρω μας. Και αυτό για μένα είναι προπομπός για να συνεχίσω. Οπότε ελπίζω να έχουμε μια όμορφη και πετυχημένη εκδήλωση σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ελπίζω να περάσετε καλά. Να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που σήμερα ήρθατε σε αυτή την εκδήλωση και με τιμήσατε. Ονομάζομαι Λίνα Τουπετσί, είμαι σχεδιάστρια κοσμημάτων της εκδήλωσης Lina's Handmade Jewelry. Σήμερα λοιπόν παρουσιάζουμε την καινούργια συλλογή Άνοιξη Καλοκαίρι 2015. Θα δείξουμε κοσμήματα. Πέρα όμως από αυτό, μέρος των εσόδων της σημερινής εκδήλωσης θα δοθεί στο σχολείο ειδικής αγωγής Βέρειας. Μία κίνηση που για μένα είναι πολύ σημαντική, γιατί πέρα από το να προωθούμε τη δουλειά μας, πρέπει να βοηθάμε και τους γύρω μας. Το σχολείο ειδικής αγωγής λοιπόν κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ σημαντική εδώ στη Βέρεια. Θεωρώ χρέος μου και υποχρέωσή μου να στηρίξω όπως μπορώ και εγώ την προσπάθειά τους. Όλο αυτό όμως που βλέπετε σήμερα εδώ δεν στήθηκε μόνο από μένα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που με έχουν στηρίξει σε αυτό το όραμα και σε αυτή την προσπάθεια που ήθελε και στην έννοια μας εκδήλωση. Θέλω λοιπόν, χωρίς να ξεχάσω κανέναν και χωρίς να σας κουράσω, να ευχαριστήσω το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Οργάνωση Εκδηλώσεων Juicy Fashion Fan της Γιώτα Σιώτη, που είναι και στα δεξιά μου, που επιμελήθηκε και την οργάνωση τη σημερινή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Καλοίδη και το verianet.gr που πάντα με στηρίζει σε κάθε μου κίνηση και είναι εδώ λοιπόν και καλύπτει και δημοσιογραφικά και με βίντεο την εκδήλωση. Τον κύριο Μιχάλη Μελιόπουλο που είναι ένας πολύ πρόσφατος φίλος μου αλλά εξαιρετικός και ιδιοκτήτης του laikura.gr που καλύπτει επίσης τη σημερινή μας εκδήλωση. Το Όρο Θεσσαλονίκη που είναι οδηγός της πόλης της Θεσσαλονίκης που είναι ένα site που επίσης στηρίζει κάθε βήμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και αναδεικνύει το έργο μου. Την εταιρεία Kiana που επιμελείται επαγγελματικά υδροποτηρίου, τον πανεπιστημιακό σύλλογο καράτε του Νίκου Παλετσίδη και της Ρένας της Χασιώτου, που επίσης και με στηρίζουν και με βοηθάνε σε κάθε βήμα, το ατελιέ υψηλής ραπτικής με την επωνυμία Ατελιέ Μητροπόλεως 61 που επιμελείται και τη σημερινή μου εμφάνιση και των κοριτσιών βέβαια. Την πολύ γνωστή και φίλη πλαστική χειρούργο, την κυρία Χριστίνα Χριστοφορίδου, η οποία έχει εξειδίκευση στην προηγουμένη αισθητική χειρουργική και μας τιμάει και με την παρουσία της και με ένα πολύ σημαντικό δώρο που θα δώσει στην σημερινή βραδιά. Πάμε με δύο δώρα. Την επιχείρηση IKEA, ιδέες και λύσεις για το σπίτι της κυρίας Ελπίδας Καραβουλίκου. Τις επιγραφές Βαγγέλης που έχει επιμεληθεί τα στάντ και τα πάρα της σημερινής εκδήλωσης. Τα Ναουσέικα νέα, τα οποία είναι επίσης οδηγός για την πόλη της Νάουσας που μας στηρίζουν για αυτή. Την Make-up Analysis and Beauty της κυρίας Μαρίνας Κοζιάδου. Τον κύριο Θωμά του Πεκτζή, εγκαταστάτη θερμοϊδραυλικό. Το κατάστημα Fedora Fashion στη Θεσσαλονίκη Μητροπόλεως 200. Το κατάστημα Hair Shop εδώ στη Βέρεια. Την πολύ γνωστή παγωτοπαραγωγή Πράπας, η οποία τα προσφέρει δωρεάν παγωτό
σε όλους τους παρευρισκόμενους της σημερινής μας εκδήλωσης. Την σελίδα Πάση Ολής και την Αντάσια Πουλιάκα με τις μοναδικές τσάντες της και όχι μόνο μας ομορφαίνει. Το φαρμακείο του Βασίλη Ματάτη και της Ματίνας Ματάτη που επίσης θα μας δώσει δώρο στη σημερινή βραδιά.